Η λέξη καινοτομία βλέπουμε κάθε μέρα, κύριε Αγγελίδη, μπαίνει στη ζωή μας, μπαίνει όλο και πιο έντονα. Εσείς τώρα ε, παρουσιάσατε, έχετε βρει ένα εργαλείο μέτρησης της καινοτομικότητα ε, των εταιριών, το οποίο παρουσιάσατε σήμερα σε συνέντευξη τύπου. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό το εργαλείο. Πολύ σωστά. Ε, ένα από τα πράγματα που διαπιστώσαμε ότι έλειπε, όχι μόνο από τη ζώνη, ε, αλλά και από τη χώρα γενικότερα, είναι μία μεθοδολογία με την οποία κανείς μπορεί να μετρήσει την καινοτομικότητα μιας επιχείρησης. Ε, γι' αυτό το λόγο εργαστήκαμε συστηματικά με μια επιστημονική ομάδα σχετική το τελευταίο, τους τελευταίους μήνες και σήμερα ανακοινώσαμε το αποτέλεσμα αυτής της δουλειά, που είναι ένα εργαλείο, όπως πολύ σωστά είπατε, με το οποίο κανείς μπορεί να μετρήσει την καινοτομικότητα μιας επιχείρησης. Ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι αφενό διότι μα είναι απαραίτητο έτσι ώστε να μπορούμε να ορίσουμε τι είναι καινοτόμο επιχείρηση και τι όχι, για να ενταχθεί ή όχι στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομία. Αλλά επίση μα είναι πολύ χρήσιμο ω ένα εργαλείο προ τι επιχειρήσει τη περιοχή, έτσι ώστε να δούνε σε ποια σημεία είναι δυνατέ όσον αφορά την καινοτομία, σε ποια σημεία χωλένουν και μπορούν να βελτιωθούν περισσότερο. Για να πετύχουμε αυτό που ακριβώ περιγράψατε εσεί, να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο την καινοτομική παραγωγή στην περιοχή. Τι συνιστά η καινοτομία, σύμφωνα λοιπόν με τι δικέ σα μετρήσει, ε, Η καινοτομία είναι μια πολυσύνθετη έννοια, την οποία κανεί μπορεί να ορίσει με διαφορετικού τρόπου, ανάλογα το σκοπό και το ενδιαφέρον που έχει. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ε, η καινοτομία σε μια επιχείρηση μπορεί να είναι το προφανέ, αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, δηλαδή ένα προϊόν το οποίο είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ε, αντίστοιχα στην αγορά. Αλλά ε, δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να είναι καινοτομία στη διαδικασία με την οποία προωθεί κάποιο αυτό το προϊόν και βρίσκει αγορέ για να το πουλήσει. Μπορεί να είναι καινοτομία στη ε, ε, μέθοδο παραγωγή, στη διαδικασία με την οποία παράγει αυτό το προϊόν και άρα ε, μπορεί ε, να είναι πιο ανταγωνιστικό ε, στην αγορά. Ή μπορεί να είναι και καινοτομία στα οργανωσιακά θέματα μια εταιρεία και την ε, κουλτούρα τη. Ε, εξαρτάται κάθε φορά τι μα ενδιαφέρει. Να μετρήσουμε και τι είναι αυτό που ε, ως προτεραιότητα έχουμε για να μπορέσει η επιχείρησή μας να γίνει πιο ανταγωνιστική. Λοιπόν, για να γίνει μια επιχείρηση ανταγωνιστική, προφανώ πρέπει να πληρεί μια σειρά προποθέσεων. Ε, να μπορεί να προωθεί τα προϊόντα τη, να είναι οργανωμένη, ε, να μπορεί να πουλάει σε τελική ανάλυση. Ακριβώς. Όλα αυτά τα στοιχεία φαντάζομαι έχουν μπει μέσα στο εργαλείο μέτρηση τη κοινοτομικότητα, τη ε, έρευνα τέλο πάντων που παρουσιάσατε σήμερα. Ακριβώ. Το εργαλείο είναι ένα ένας αλγόριθμος ο οποίος ε, ε, παίρνοντας ως είσοδο τα τα στατικά της επιχείρησης, δηλαδή θέματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, με το προϊόν, με την αγορά, με τις πωλήσεις, με οργανωσιακά θέματα όπως πολύ σωστά είπατε, ε, βγάζουν ένα σκόρ, Βγάζει ένα σκορ αυτός ο αλγόριθμος, ε, το οποίο είναι κατηγοριοποιημένο αναπεριοχή και το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να δει πού είναι καλή και πού πρέπει να βελτιωθεί. Το ίδιο τώρα μπορεί κάποιο να το ανάγει και σε επίπεδο ε, ανώτερο, α πούμε σε επίπεδο περιφέρεια ή σε επίπεδο ενό κλάδου μια περιοχή ή και φυσικά σε επίπεδο χώρα. Και αντίστοιχα να μετρήσει το αποτύπωμα καινοτομία, όπω λέμε, μια συγκεκριμένη περιοχή ή ενό κλάδου. Ε, κύριε Αγγελίδη, η κουλτούρα που έχουμε σαν λαό και γενικά η άποψη που έχουμε για κάποια θέματα ε, έχει αποτύπωμα στην καινοτομία σαφέστατα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καινοτομικότητα μιας επιχείρησης είναι η κουλτούρα, η νοτροπία δηλαδή και πόσο δεκτική είναι στο να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον το οποίο όπως ξέρουμε είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα πρώτα ευρήματα από την πιλωτική λειτουργία αυτού του εργαλείου έχουν δείξει ότι οι επιχειρήσεις μας εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, που κυρίως το, το τεστάραμε, πάσχουν κυρίως σε αυτό και στην εξωστρέφεια και όχι τόσο στο καινοτομικό προϊόν. Ε, αυτό... Έχουμε προϊόντα αλλά δεν έχουμε διαμορφώσει την κατάλληλη ιδεολογία τέλο πάντων Την κατάλληλη ιδεολογική ομπρέλα για να τα καλύψει όλα αυτά Πολύ σωστά και ούτε και τους κατάλληλου μηχανισμούς για να τα προωθήσουμε προς τα έξω Να φέρω αυτό... ένα παράδειγμα και βοηθήστε με να mm -hmm. αν είμαι στο ίδιο πνεύμα στο οποίο μιλάτε Πριν από λίγο παρουσιάσαμε το συνάδελφό μου από την Βέρεια, τον Κώστα τον Ασλάνογλου Το θέμα τη κομπόστας όπου είναι ένας κλάδος στον οποίο έχουμε ηγετική θέση στον κόσμο, με στις 20 πρώτες θέσεις παγκοσμίω της πωλήσει κομπόστας ροδακίνων. Και θα μείνω σε ένα κομμάτι που αφορά την διατροφή των παιδιών. Και ενώ σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ήθιστε η κομπόστα ροδάκινου και άλλων προϊόντων, να, να αποτελεί κολατσιό για τα παιδιά, να το παίρνουν στο σχολείο και να το καταναλώνουν. Μη που το παράγουμε και το, και το εξάγουμε σε άλλε χώρε, σαν χώρα δεν το καταναλώνουμε. Ε, δεν έχουμε δηλαδή την κατάλληλη κουλτούρα και νοοτροπία να φιλοξενήσουμε αυτό το προϊόν. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ελληνικέ εταιρείε που να, ε, να έχουν οργανώσει την προώθηση και πώληση αυτού του προϊόντο στη χώρα. Ενώ στο εξωτερικό πωλείται. Δεν έχει να κάνει με την κουλτούρα όλο αυτό. Δηλαδή, δεν έχουμε στο, στο, στη διατροφή μα και στη διατροφή των παιδιών μα ένα τέτοιο προϊόν. Πολύ σωστά το εντοπίσατε. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, διότι η κομπόστα, όταν κάποιο το ακούει, θεωρεί ότι είναι ένα προϊόν που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καινοτομικό. Και ενδεχομένω είναι έτσι. Όμω, όπω είπαμε και πριν, δεν είναι μόνο το προϊόν αυτό καθ' αυτό, είναι ο τρόπο με τον οποίο το προωθώ. Και το παράδειγμα που δώσατε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αν το προωθήσω σε ένα θρεπτικό προϊόν Το οποίο είναι απαραίτητο στην καθημερινή διατροφή του παιδιού, αυτό όχι μόνο ως κοινωνία ε, με κάνει να προσανατολίσω ε, τους πολίτες μου προς πιο υγιεινή διατροφή, αλλά και ως επιχείρηση ή σύνδεσμο επιχειρήσεων κομπόστας, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο, ε, με, μου δίνει τη δυνατότητα. Υπάρχει, ναι, βέβαια, ναι, σίγουρα οι... θα υπάρχει, το φαντάστηκα. Το φαντάστηκα. Ε, μου δίνει τη δυνατότητα να προωθήσω το προϊόν μου σε περισσότερες αγορές και με, με μεγαλύτερη αξία. Άρα αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που δώσατε. Τι σημαίνει μετρώ την καινοτομικότητα μιας επιχείρησης και πώς μπορεί η νοοτροπία να βελτιώσει τα οικονομικά μεγέθη μιας επιχείρησης ακόμα και αν αυτή δραστηριοποιείται σε ένα κλασικό ας πούμε, κλάδο όπως είναι ο πρωτογενής τομέας. Όπως ξέρετε ο πρωτογενής τομέας στην Κεντρική Μακεδονία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και γι' αυτό λοιπόν επικεντρώσαμε κι εμεί στο το εργαλείο, όχι μόνο στο προϊόν, αλλά κυρίω στα οργανωσιακά και θέματα προώθηση. Θέματα προώθηση. Τώρα εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. <coughs> Η προώθηση ενό προϊόντος. Θεωρείτε ότι υστερούμε ω χώρα, Ο... οι επιχειρήσει μα υστερούν σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω και διαστητικά ε, θεωρούμε ότι θεωρούμε, αλλά και τα, όπως σας είπα και τα πρώτα με, μετρήσιμα αποτελέσματα που έχουμε δείχνουν ακριβώς αυτό. Ε, ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στον τρόπο με τον οποίο ε, προωθούμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. Ειδικά στο, στον πρωτογενή τομέα, μην πω το κλασικό παράδειγμα με το λάδι που το παίρνουν οι Ιταλοί και το ξαναπουλάνε σαν Ιταλικό, αλλά το ξέρουμε όλοι και είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε ε, πολύ δρόμο να βελτιωθούμε και άρα να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και πιο ε, δυνατοί στι εξαγωγές μας, αν ε, καινοτομήσουμε σε αυτήν την, ε, την κατεύθυνση. Τώρα, για να, για να βελτιώσουμε αυτού του τομεί, την κουλτούρα, την προώθηση, θεωρείτε ότι χρειάζεται άλλη γενιά επιχειρηματιών, δηλαδή άλλης λογικής, άλλη λογική, άλλη ιδιοσυγκρασία άνθρωποι, με άλλου είδου γνώσεις, με άλλου είδου υπόβαθρο, ε, με άλλου είδου ματιά. Τι χρειάζεται να αλλάξει. Ε, σαφέστατα, η γνώση είναι πολύ σημαντικό παράγοντα και ιδίω σε εποχέ που τα πράγματα εξαλίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και η τεχνολογία μεταβάλλει ολόκληρε οικονομικέ και επιχειρησιακέ περιοχέ άρδιν. άρα το να ενημερωνόμαστε και να προσπαθούμε να βλέπουμε τις διεθνείς τάσεις και να γινόμαστε συμβατοί με αυτές είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα έλεγα μια άλλη γενιά, δεν νομίζω ότι πρέπει να καταδικάσουμε καμιά γενιά θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί και δεκτικοί στην αλλαγή και στην βελτίωση και στο να χρησιμοποιούμε εργαλεία που μας δίνει η τεχνολογία και τα οποία μας βοηθούν να, γινόμαστε συνέχεια πιο, πιο, ανταγωνιστικοί ως επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν παγκόσμιο αποτύπωμα και όχι μόνο τοπικό ή περιφερειακό. Θα ήθελα να δημιουργήσουμε μαζί το ανάγλυφο τη καινοτομικότητα στην κεντρική Μακεδονία. Πόσε καινοτομικέ επιχειρήσει υπάρχουν στην κεντρική Μακεδονία και σε ποιε περιοχέ αναπτύσσονται και σε ποιου κλάδου. Ε, δεν είναι εύκολη ερώτηση ε, για να απαντήσουμε για να με το που μπορείτε να μου δώσετε απάντηση. Ε, θα σας πω. Ε, καταρχήν, επειδή η καινοτομικότητα είναι μια διαρκής, δυναμική προσπάθεια, είναι κάτι που εξελίσσεται συνέχεια. Εμείς σαν ζώνη καινοτομίας ξεκινήσαμε πρόσφατα μια προσπάθεια χαρτογράφησης κάτω από τον τίτλο «Πες μας την ιστορία επιχειρηματικής καινοτομίας σου», στην οποία προσκαλέσαμε τις επιχειρήσεις της περιφέρειας να έρθουν και να μας πούν πώς αυτές οι ίδιες απαντούν στις προκλήσεις της εποχής μέσα από την καινοτομία τους. Ε, όσον αφορά τους κλάδους, θα έλεγα ότι ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός και εμεί, όπως και η Περιφέρεια, άλλωστε, μέσα από την έξυπνη εξειδίκευση που πρόσφατα ολοκλήρωσε, ανέδειξε ότι αυτός είναι ένας τομέας όπου υπάρχει και μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία, αλλά και μεγάλο αποτύπωμα και σήμερα. Ε, μετά ε, θα έβαζα ως δεύτερο τομέα τον, το κομμάτι του λογισμικού, ε, όπου και λόγω των εξαιρετικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που έχουμε εδώ και της παραγωγής επιστημονικού δυναμικού ε, πολύ ψηλής στάθμης, έχουμε δει να υπάρχουν εταιρείες και να δημιουργούνται συνεχώς νέες εταιρείες παραγωγής λογισμικού, οι σε μεγάλο βαθμό μπορούν να σταθούν διεθνώς. Και εδώ νομίζω ότι θα μιλήσουμε για μερικές δεκάδες, ε, ίσως και μία-δύο εκατοντάδες επιχειρήσεων για να σας δώσω και κάποια νούμερα. Και στη συνέχεια θα έλεγα ότι ο κλάδος των υλικών και των μεταφορών είναι δύο κλάδοι αρκετά ενδιαφέροντες για διαφορετικούς λόγους. Ο κλάδος των μεταφορών διότι όπως γνωρίζουμε όλοι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε είναι σημαντικό για τις μεταφορές και ιδίω τώρα που υπάρχει και όλη αυτή η κινητικότητα γύρω από το λιμάνι. Ο δε κλάδο των υλικών επειδή έχει μια παράδοση περιοχή και, και μερικές πολύ δυνατές επιχειρήσεις θεωρώ ότι και αυτός είναι ένας σημαντικός κλάδος. Θεωρείτε ότι ω χώρα έχουμε δυνατότητε να αναπτύξουμε και άλλου κλάδου που θα μπορούσαμε ενδεχομένω, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Σαφέστατα, να μην ξεχάσουμε για παράδειγμα τον τουρισμό. Ο τουρισμό είναι μια περιοχή που προνομιακά αναφέρεται στην χώρα μα γενικότερα και φυσικά στην περιοχή μα. Και όπου εκεί η καινοτομία έχει να δώσει πάρα πολλέ διεξόδου σε επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται ή καινούριε που θέλουν να δημιουργηθούν και οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό πακέτο υπηρεσιών το οποίο θα τις κάνει πολύ πιο ελκυστικές και ανταγωνιστικές σε σχέση με τις γύρω περιοχές που και αυτές όπως ξέρουμε επενδύουν πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Ποιοι είναι οι στόχοι της Αλεξάνδριας Ζώνης και για το επόμενο διάστημα? Εμείς έχουμε βάλει ως προτεραιότητα να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τις καινοτόμες επιχειρήσεις της περιοχής μας να δυναμώσουν και να δημιουργήσουν νέε θέσει εργασία όπω και να δημιουργηθούν καινούριε. Άρα, δουλεύουμε σε δύο βασικού άξονε. Ο ένα άξονα είναι να προβάλλουμε την περιοχή ω μια περιοχή η οποία παράγει καινοτομία και στην οποία αξίζει κανεί να έρθει και να επενδύσει. Και η επένδυση δεν είναι μόνο άμεση επένδυση όπω το έχουμε στο, στο μυαλό μα. Η επένδυση μπορεί να γίνει με πολλού τρόπου. Μπορεί να γίνει με την εγκατάσταση ενό τμήματο RD μια μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού εδώ μπορεί να γίνει με, την, με συμβόλαια προς εταιρείες, μικρές εταιρείες ή ερευνητικά ιστιτούτα και πανεπιστήμια τη περιοχής ερευνητικά συμβόλαια.